Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, πρόσωποι φορέων, συνάδελφοι βουλευτές, υπουργοί, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σε έναν γνώριμο χώρο, όχι κτηριακά, αλλά τουλάχιστον ως αντικείμενο και με πολλούς γνωστούς φίλους, με τους οποίους έχω δουλέψει και παλαιότερα σε μάχες για την παιδεία. Δίνουμε, βέβαια, εδώ και 1,5 χρόνο μια άλλη μάχη, όλοι μαζί, όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες καταβάλουμε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια, αγώνα υπερπάντων για να αλλάξουμε την πατρίδα μας προς το καλύτερο. Αυτή είναι η δική μας προσπάθεια. Είναι δική μας προσπάθεια και αν τα καταφέρουμε και είμαστε σε καλό δρόμο, θα είναι δικιά μας η επιτυχία. Επιτυχία του καθενός μας, του ελληνικού λαού, της κοινωνίας, των κοινωνικών εταίρων και φορέων, τελικά, του κάθε πολίτη. Αυτή την προσπάθεια απαιτούμε να την σέβονται όλοι. Πρώτα απ' όλα, διότι αποδείξαμε, παρά τις αντίθετες προφητείες, παρά τις σχεδόν ρατσιστικές αναλύσεις για το τι εστί Έλληνες, παρά τις αντίξωες συνθήκες, ότι μπορούμε να υλοποιούμε με επιτυχία ένα από τα δυσκολότερα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής που υπήρξε ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο, ότι δεν σταθήκαμε και δεν στεκόμαστε στο πρόσκαιρο, δηλαδή στο να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας απέναντι στους δανειστές μας. Τα μεγάλα πράγματα, χρέη και ελλείμματα. Αυτό, ναι, αποτελεί υποχρέωσή μας. Χρέος από το παρελθόν. Χρέος που φορτώθηκε, βεβαίως, στη νεοεκλεγμένη αυτή κυβέρνηση να διαχειριστεί. Εμείς όμως έχουμε και την βούληση και την απόφαση να κάνουμε τις αλλαγές, ριζικές αλλαγές, που να αντιμετωπίσουν τις ρίζες των προβλημάτων μας. Όχι τα επιφαινόμενα μόνο. Ώστε ποτέ ξανά στο μέλλον να μην βρεθούμε με τέτοια ελλείμματα και χρέη. Ελλείμματα και χρέη που μεταφράζονται πολύ απλά σε επιτηρήσεις, σε εξαρτήσεις, σε δουλείες, σε μνημόνια, σε τρόικες. Το είπα ξεκάθαρα και την Παρασκευή που πέρασε στην Βουλή. Κανείς μας δεν είναι περήφανος, κανένας μας, καμία Ελληνίδα, κανένας Έλληνας, που κάθε τρεις και λίγο έρχονται κάποιοι κύριοι και ελέγχουν, αξιολογούν την πορεία του έργου μας. Και μάλιστα ενός έργου, αλλά και αποφάσεων που θα έπρεπε να είναι αυτονόητες αποφάσεις μιας ευνομούμενης χώρας. Κανένας μας δεν είναι περήφανος ότι καταφέραμε σήμερα η Ελλάδα να βρίσκεται υπό επιτήρηση. Μια μορφή κηδεμονίας, αν θέλετε. Επιτηρήσεις δύο. Μία το 2004 και μία λόγω του ελλείμματος και χρέους το 2009 της προηγούμενης κυβέρνησης. Αυτές οι δύο επιτηρήσεις είναι τις οποίες ζούμε σήμερα και τα ζούμε κάτω από τα φώτα της παγκόσμιας δημοσιότητας και αξιολόγησης. Στόχος μας, στόχος της κυβέρνησης, στόχος δικός μου και προσωπικός, είναι να απελευθερωθούμε, να αποκτήσουμε το συντομότερο, και τονίζω το συντομότερο, μια πορεία που θα βασίζεται στις δικές μας δυνάμεις και μόνο. Να απαλλάξουμε οριστικά την πατρίδα μας από επιτηρήσεις και εξαρτήσεις. Αυτός είναι ο στόχος. Βέβαια, δεν γίνεται απλά με φωνές. Χρειάζεται να κάνουμε μεγάλες ανατρεπτικές αλλαγές. Και αυτό κάνουμε, προχωρούμε και κάνουμε με δική μας βούληση, με δική μας πρωτοβουλία, κάνουμε αυτές τις αλλαγές επειδή εμείς θέλουμε να αλλάξουμε. Απ' τη μία αντιμετωπίζουμε το παρελθόν μας πληρώνοντας τα σπασμένα. Απ' την άλλη αλλάζουμε την Ελλάδα για να εγγυηθούμε και το σήμερα και το αύριο. Και έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε, παρά τις δύσκολες αποφάσεις που έπρεπε να πάρουμε, όπως και θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε, μέχρι να ανακάμψει η οικονομία μας, μέχρι να αλλάξουμε οριστικά το κράτος μας, μέχρι να δημιουργήσουμε μια κοινωνία δικαιωμάτων για όλους, μια βιώσιμη και δυνατή οικονομία. Και την προσπάθεια αυτή την κάνουμε, παρά τις δυσκολίες, με αξιοπρέπεια συλλογική, αλλά και ο κάθε πολίτης ξεχωριστά προσωπική,
αποκαθιστώντας κάθε μέρα που περνά όλο και περισσότερο την αξιοπιστία της χώρας μας. Το λιγότερο που ζητούμε δεν είναι η ελεημοσύνη, είναι ο σεβασμός. Σεβασμός στις δύσκολες θυσίες όλων μας. Το λιγότερο λοιπόν που αξίζουμε, όχι η κυβέρνηση, όχι εγώ, όχι οι υπουργοί, αλλά ο ελληνικός λαός, είναι σεβασμός για αυτή την προσπάθεια από όλους. Και δεν θα αφήσουμε κανένα να θίξει την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και ως προς αυτό το τονίζω και σήμερα, όπως τόνισα και απέναντι στους ίδιους τους εταίρους μας, ότι η Ελλάδα θα ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της και δεν χρειάζεται ούτε ιδιαίτερες συμβουλές ούτε παρενέσεις όπως αυτές που σημειώθηκαν τις προηγούμενες μέρες. Μπορεί να έχουμε υποχρεώσεις απέναντι στους δανειστές μας. Προφανώς θα τις στηρίσουμε και θα τις τιμήσουμε, όμως με τον τρόπο που θα το κάνουμε, τον αποφασίζουμε αυτόν τον τρόπο εμείς. Όπως για παράδειγμα αυτή για την τύχη της δημόσιας γης. Πάγια θέση μας είναι, και το επαναλαμβάνω για όσους εντός ή και εκτός Ελλάδας δεν το έχουν συνειδητοποιήσει, ότι ναι, θα την αξιοποιήσουμε τη δημόσια περιουσία. Θα αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη. Θα αξιοποιηθεί για την αποκλιμάκωση του χρέους. Θα αξιοποιηθεί για να αντισταθμίσει μέτρα όπως τις μείωσεις μισθών και συντάξεων. Αλλά κανείς μας μην συγχαίει τον όρο αξιοποίηση με τον όρο πώληση. Η Ελλάδα δεν πουλάει τη γη της. Επενδύει, αξιοποιεί, αλλά παράλληλα προστατεύει την περιουσία της που δεν ανήκει σε κανέναν άλλον παρά μόνο τους ίδιους τους πολίτες. Στις γενιές που έφυγαν και στις γενιές που έρχονται. Και για τον λόγο αυτό σήμερα προτείνω νόμο για να απαντήσουμε με πράξεις σε κάθε καλοπροαίρετο ή κακοπροαίρετο ότι η δημόσια γη δεν πωλείται, ούτε μεταβιβάζεται, ούτε ανταλλάσσεται όπως έγινε με το βατοπέδι. Θα καταθέσουμε νόμο που θα κατοχυρώνει μία και για πάντα την δημόσια γη. Και θα ζητήσω από όλα τα κόμματα της Βουλής να το ψηφίσουν μετά από ουσιαστικό διάλογο που θα προηγηθεί. Και στα πλαίσια της αναθεώρησης αυτή η ρήτρα θα πάρει ισχύ συνταγματική. Και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μόνο μετά από απόφαση της ίδιας της Βουλής, μπορεί ακόμα και για μικρή ιδιοκτησία του Δημοσίου να έχει το δικαίωμα να άρει αυτή την απαγόρευση. Απαντάμε έτσι και στη συγκυρία, που μερικοί ίσως νομίζουν ότι θα ήταν εύκολη η εκποίηση δημόσιας γης ακριβώς λόγω της αδυναμίας που περνάει η Ελλάδα, αλλά απαντάμε και σε ένα χρόνιο πρόβλημα της ελληνικής πολιτικής ζωής και του δημόσιου βίου. Είναι μια απόφαση ιστορικής σημασίας για μια χώρα που δεν είχε πολιτική γης και που βασίλευε δυστυχώς και εδώ η αυθαιρεσία. Κυρίες και κύριοι, σήμερα δεν είναι ώρα να μιλήσουμε ξανά για ευθύνες του παρελθόντος, για το πώς οδηγηθήκαμε εδώ, ποιοι ευθύνονται. Είναι όμως ώρα, μια και βρισκόμαστε εδώ σήμερα, να μιλήσουμε για την διαβίου μάθηση, να μιλήσουμε ακόμα για το διαβίου μάθημα που ζούμε, ώστε να μην φτάσουμε ποτέ ξανά στο μέλλον εδώ. Ένα μάθημα που λέει ότι δεν πρέπει με καμία δύναμη να αφήσουμε την Ελλάδα να επιστρέψει στις συνήθειες και στις παθογένειες που την οδήγησαν εδώ. Που λέει επίσης ότι όσο πιο γρήγορα αλλάξουμε την πατρίδα μας, τόσο πιο γρήγορα θα απαλλαγούμε οριστικά και αμετάκλητα από μνημόνια, επιτηρήσεις και από τους δανειστές. Σκεφτείτε ένα υποθετικό παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι με κάποιον μαγικό τρόπο σήμερα η Ελλάδα είχε μηδενικό χρέος, μηδενικό έλλειμμα. Ότι ξεκινούσαμε χωρίς κανένα βάρος. Θα λέγαμε δεν χρειάζεται να αλλάξει η Ελλάδα, το αντίθετο. Αν δεν αλλάζαμε τίποτα, φίλες και φίλοι, είναι νομοτέλεια ότι σε ένα μικρό, είτε έστω ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα βρισκόμασταν και πάλι εκεί που βρεθήκαμε σήμερα. Γιατί αυτό, και δεν μας νοιάζει απλώς να μείνουμε στάσιμοι, δεν θέλουμε να μείνουμε στάσιμοι ακριβώς διότι πρέπει να αλλάξουμε τη χώρα μας. Μας νοιάζει να δούμε μπροστά μας και να αλλάξουμε την πατρίδα μας σε όφελος και δικό μας, αλλά και των γενιών που έρχονται και δεν χρωστούν να πληρώνουν τα σφάλματα προηγούμενων γενιών. Και το κάνουμε με δικές μας αποφάσεις για όφελος δικό μας, για όφελος των Ελλήνων πολιτών.
Και η προσπάθεια δεν αφορά απλώς την δημοσιονομική κρίση, αλλά γίνεται για να γυρίσουμε οριστικά σελίδα. Να χτίσουμε όλοι μαζί μια πατρίδα που ποτέ ξανά δεν θα κινδυνεύει από ανάλογες κρίσεις, μπορεί να πρωταγωνιστεί όπως κάνουμε σήμερα στις εξελίξεις και να προσφέρει σε κάθε πολίτη, κάθε εργαζόμενο, κάθε μητέρα, κάθε νέο ουσιαστικά δικαιώματα, την ευκαιρία να διαμορφώσει τη ζωή του όπως θέλει, μέσα σε συνθήκες όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ασφάλειας, προστασίας και δημιουργίας. Για να σταθούμε στις δικές μας δυνάμεις, όπως λέμε, και όχι σε δάνειες δυνάμεις, πρέπει να επενδύσουμε σε ό,τι καλύτερο έχουμε, στον άνθρωπο. Και αυτή είναι η σημασία της παιδείας, θα έλεγα της διαβίου παιδείας. Να επενδύσουμε στο ανθρώπινό μας δυναμικό. Όταν μιλάμε, παραδείγματος χάρη, για την ανταγωνιστικότητα, δεν μπορούμε να περιοριστούμε στο λεγόμενο κόστος εργασίας. Ούτε μπορούμε να ακολουθήσουμε ένα μοντέλο που τα χαρακτηριστικά του είναι σε πολλές χώρες που μας ανταγωνίζονται, Ασία, Αφρική, Λατινική Αμερική. Μοντέλο όπου τα χαρακτηριστικά τους είναι η έλλειψη συλλογικών διαπραγματεύσεων, η έλλειψη βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, η έλλειψη ακόμα και σε πολλές χώρες δημοκρατίας, η ευκολία υποβάθμισης του περιβάλλοντος για λόγους παραγωγής, που όλα αυτά βεβαίως για αυτές τις χώρες τους δίνουν ένα προσωρινό πλεονέκτημα ανταγωνιστικό. Προσωρινό πλεονέκτημα ανταγωνιστικό. Αλλά δεν μπορεί να είναι αυτό το μοντέλο που εμείς θα ακολουθήσουμε. Γι' αυτό για μας η ανάπτυξη σημαίνει και η ανταγωνιστικότητα σημαίνει η υπεραξία που θα υπάρξει από την ποιότητα της παραγωγής, την ποιότητα των υπηρεσιών μας, από την αξία του προϊόντος και των υπηρεσιών μας, από την καινοτόμα προσέγγιση, την συνεχή έρευνα, την εφαρμοσμένη έρευνα στην παραγωγή που θα συνδέεται με τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, την ανάδειξη όλων των δικών μας, όχι μόνο συγκριτικών πλεονεκτημάτων που έχει η Ελλάδα, αλλά και της ελληνικής, ακόμα περισσότερο και της τοπικής ταυτότητας κάθε περιοχής στα προϊόντα μας, στις υπηρεσίες μας, στην καθημερινή μας ζωή. Άρα, χρειαζόμαστε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που συνδέεται με την παραγωγή και με πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Δεν βγάζει ανθρώπους καλούπια, αλλά ανθρώπους δημιουργικούς, πολυμήχανους, με δυνατότητες συνεχούς εξέλιξης που ξεφεύγουν από τα όρια της συγκεκριμένης τους εξειδίκευσης, που μπορούν να κοιτούν και άλλους ορίζοντες, που μπορούν να αναλύουν και άλλα φαινόμενα, που μπορούν να ερευνούν στην καθημερινή τους ζωή, είτε είναι στο σχολείο, είτε είναι στην παραγωγή, είτε στην υπηρεσία. Έτσι, για να αναδείξουμε αξίες και δυνατότητες της χώρας μας. Ναι, αυτή είναι η χώρα που δεν θα χρειαστεί ιδανικές δυνάμεις, είναι η Ελλάδα των αξιών. Και περνά αυτή η Ελλάδα των αξιών μέσα από την εκπαίδευση, τα σχολεία και τη διαβίου εκπαίδευση. Δεν είναι όμως δυστυχώς μέχρι σήμερα αυτή η λειτουργία των σχολείων μας. Χρειάζεται μια άλλη φιλοσοφία. Ένα σχολείο ανοιχτό, ένα σχολείο ελεύθερο, ένα σχολείο δημιουργικό, ένα σχολείο ανθρωπιάς, αλλά και σχολείο ή αν θέλετε εκπαίδευση παντού, σε κάθε φάση και χώρο της ζωής μας, ένα στήριγμα διαβίου. Γιατί μέσα από τη διαβίου μάθηση βλέπουμε μια άλλη προσέγγιση και άλλη φιλοσοφία, πολύ διαφορετική από το κλασικό σχολείο, αυτό που γνωρίζουμε και ξέρουμε όλοι μας. Ακριβώς αυτή την φιλοσοφία, αυτή την διαφορετική φιλοσοφία θέλουμε να διαπερνά και ολόκληρο το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά πόσο μάλλον και την ίδια μας τη ζωή. Και αποτελεί για μένα βαθιά πεποίθηση προσωπική ότι η διαβίου μάθηση είναι από τα βασικά εργαλεία για οικονομική ανάπτυξη, για κοινωνική ανάπτυξη, για πρόοδο του κάθε πολίτη χωριστά. Σε όλη μου τη διάρκεια της πολιτικής μου σταδιοδρομίας αγωνίστηκα για αυτό το θεσμό και για αυτούς τους στόχους. Το ανέφερε και η Άννα όταν υπήρξα και βουλευτής αλλά και μετά υφυπουργός λαϊκής επιμόρφωσης.
Σαν Υπουργός Παιδείας εγγενίασα το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Όταν ανέλαβα την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ, από τα πρώτα μέτρα ήταν η ίδρυση του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης. Σαν Πρωθυπουργός έδωσα άμεσα κατεύθυνση να αναβαθμιστεί, να επεκταθεί ο θεσμός της διαβίου μάθησης και χαίρομαι για την σημερινή εκδήλωση. Τη στενή συνεργασία του Υπουργείου Εργασίας και Παιδείας, την αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ως βασικό στοιχείο για την αναβάθμιση του ρόλου του δημόσιου λειτουργού και συμβολικά μάλιστα, όπως και ουσιαστικά, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάστηκε σε Υπουργείο Παιδείας Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η διαβίου μάθηση είναι στον πυρήνα των αλλαγών που κάνουμε. Γιατί χρειαζόμαστε σήμερα την ουσιαστική ενεργή συμμετοχή του πολίτη. Όχι την ανοχή ή την ψήφο κάθε 4 χρόνια, αλλά την συμμετοχή σε αυτές τις αλλαγές. Και αυτό γιατί πλέον τα προβλήματα είναι και πολύπλοκα και δεν αντιμετωπίζονται απλά με άνωθεν εντολές, εγκυκλίους και νόμους. Αυτά μπορεί να είναι απαραίτητα, δεν είναι όμως ικανά. Αυτές οι αλλαγές δεν είναι απλές προκλήσεις για την εκπαίδευση, αλλά είναι προκλήσεις για την ίδια τη δημοκρατία μας, τους ίδιους τους θεσμούς μας. Το λέω αυτό γιατί βρίσκομαι μπροστά σε εκπροσώπους φορέων, πολλών φορέων της χώρας μας και ο ρόλος και ο δικός σας ως ηγεσία αυτών των φορέων είναι διαφορετικός, όπως καθενός μας που βρίσκεται σε μια ηγετική θέση. Ποιος ήταν παλιά ο ρόλος μας σε μια διαφορετική, πιο δομημένη, αν θέλετε, βιομηχανική κοινωνία? Και ποιος σήμερα? Αλλάζει αυτός ο ρόλος. Παλιά μας θεωρούσαν καθοδηγητές, ηγέτες που θα αποφάσιζαν σχεδόν για όλα, να δώσουμε το πρόσταγμα. Πάντα βεβαίως σε μια δημοκρατία μετά από συζήτηση και σύγκρουση, αλλά ήταν η ηγεσία που αποφάσιζε. Σήμερα καλούμαστε να επιλέξουμε 2 διαφορετικούς ρόλους και δρόμους ως ηγεσίες, είτε μιας χώρας, είτε ενός φορέα, μπροστά στις μεγάλες εξελίξεις, είτε να επιλέξουμε την πολιτική του φόβου, την πολιτική του φόβου, για να μπορούμε να χειραγωγήσουμε και να ελέγξουμε τον πολίτη μέσα από το φόβο και την αμάθεια βεβαίως, ή απ' την άλλη να επιλέξουμε το ρόλο του εμψυχωτή, του παιδαγωγού, που δεν θα συνήθιζε κανείς ότι ένας σε μια ηγετική θέση θα ήταν αυτός ο ρόλος, και όμως αυτός είναι ο ρόλος μπροστά στα πολύπλοκα προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία. Και έτσι αυτή η λογική θα ήταν να αξιοποιήσουμε εργαλεία που χειραφετούν και δεν χειραγωγούν, μέσα από την μόρφωση, μέσα από την πληροφόρηση, μέσα από την ενδυνάμωση του πολίτη. Ή θα δώσουμε εμείς, εσείς, τα μέλη σας, τους πολίτες, όλες τις δυνατότητες να γίνουν κυρίαρχα, ενεργά, συμμέτοχα άτομα, ή σιγά σιγά θα μας βλέπουν ως απομεινάρια ενός άρτιο σκληρωτικού παρελθόντος. Και αυτό γιατί οι εξελίξεις είναι τόσο γρήγορες, εκοφαντικές, που ο πολίτης θέλει να αποκτήσει δυνατότητες. Γρήγορα να αλλάζει, να απελευθερώνει δυνατότητες, γρήγορα να εξελίσσεται, γρήγορα να μαθαίνει, γρήγορα να λύνει προβλήματα. Και εμείς, μέσα σε παλιές δομές, πολλές φορές του φαινόμαστε πολύ μακριά. Χρειάζεται να αποκτά σιγά σιγά ο πολίτης τα εργαλεία οργάνωσης της κοινωνίας, της επικοινωνίας που είναι τόσο γρήγορα και που αυτές θα παρακάμπτουν παλιές δομές, νοοτροπίες και πρακτικές. Θα παρακάμπτουν κατεστημένα μαζί με αντιλήψεις που αυτές κουβαλούν. Ποιος λοιπόν ο ρόλος μας και ο ρόλος σας σήμερα? Θα την σταματήσουμε αυτή την εξέλιξη που υπάρχει στις τεχνολογίες, στην επικοινωνία, στην παγκοσμιοποίηση? Θα τη φοβηθούμε? Πρέπει να την ελέγξουμε, να τη σταματήσουμε? Νομίζω δεν μπορούμε. Μπορούμε όμως να την εξανθρωπίσουμε, να βάλουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο, να βοηθήσουμε τον πολίτη, να βοηθήσουμε τη χειραφέτηση της κοινωνίας μας, να δώσουμε ό,τι καλύτερο στον πολίτη, να ανταπεξέλθει με δυναμισμό, να απελευθερώσουμε τον δυναμικό και να στηρίξουμε τον αδύναμο, να δώσουμε τη γνώση, την ελευθερία αλλά και την αίσθηση ευθύνης για τις πράξεις του. Αυτό είναι το νόημα ενός νέου εκπαιδευτικού συστήματος και είναι νόημα που ταιριάζει πολύ με τη φιλοσοφία της διαβίου εκπαίδευσης. Ένα σχολείο που θα αναδεικνύει, θα καλλιεργεί τις δυνάμεις μας, την Ελλάδα των αξιών.
που δημιουργεί την ικανότητα να μπορεί διαβίου ο πολίτης να συμμετέχει, να διαπραγματευτεί όχι μόνο την ειδικότητά του, αλλά στο σύνολο των ζητημάτων που θα βρει μπροστά του στην κοινωνία. Ένα σχολείο που θα αγκιάται την επιβίωση του πολίτη στη σημερινή εποχή. Πώς φτιάνεις οικογένεια, ποια είναι η υγιεινή διατροφή, η ελληνική, η μεσογειακή, η κρητική διατροφή, πώς αντιμετωπίζεις μια οικονομική κρίση, πώς διαχειρίζεσαι τα οικονομικά σου, πώς μεγαλώνεις τα παιδιά σου, πώς φροντίζεις την υγεία σου, πώς αντιμετωπίζεις τα ναρκωτικά, το κάπνισμα, το αλκοόλ, πώς αθλείσαι συστηματικά, πώς σερφάρεις στο διαδίκτυο για να βρεις και να αξιολογήσεις μια πληροφορία, πώς συμμετέχεις στο δήμο σου, πώς μπορείς να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου, πώς δημιουργείς και διοικείς μια επιχείρηση, ποια η ιστορία, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, οι μύθοι, τα μνημεία του τόπου σου, πώς γράφεις μουσική, πώς γράφεις ένα ποίημα, πώς χαίρεσαι και ερμηνεύεις ένα βιβλίο, μια ζωγραφιά, τον έρωτα, ένα έργο τέχνης, έναν άλλο πολιτισμό, μια άλλη γλώσσα, τον διπλανό σου άνθρωπο. Λίγα, αν όχι τίποτα από αυτά, δεν διδάσκονται στην σημερινή εκπαίδευση. Αυτά που ανέφερα. Τυχαία μπορεί να τα μαθαίνουμε. Μια εκπαίδευση που θέλησε να απαντήσει στην βιομηχανική επανάσταση, οργανώνοντας ένα πυθύνιο εργατικό δυναμικό, αντί να αναδεικνύει την δημιουργικότητα, τη συλλογικότητα, τη συλλογική δυνατότητα, αλλά και την ατομική ικανότητα του καθενός. Και όχι μόνο δεν μας δίνει σήμερα τα εργαλεία για να αποκτήσουμε τις απαραίτητες γνώσεις, αλλά και δεν μας δίνει την ικανότητα να αξιολογούμε τις τεράστιες εξουσίες που έχουμε στα χέρια μας. Και έχουμε τεράστιες εξουσίες. Δηλαδή, ένα εκπαιδευτικό σύστημα που να διαμορφώνει αρχές, αξίες, για να λειτουργεί με συνοχή η δημοκρατία. Και αυτό γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο αν σκεφτεί κανείς ότι η ανθρωπότητα έχει όλο και περισσότερες δυνατότητες και εξουσίες. Τεράστιες γνώσεις, που είτε δεν τις αποκτά ο φοιτητής, μαθητής, είτε δεν ξέρει ακόμα να τις αξιοποιεί σωστά. Ίσως να ήταν πιο εύκολο όταν ο Αδάμ και η Εύα έπρεπε να διαχειριστούν τη γνώση που θα αποκτούσαν τρώγοντας το απαγορευμένο φρούτο, καρπό, ή όταν ο Προμηθέας έφερε τη φωτιά. Αλλά τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο πολύπλοκα όταν πια ξεκίνησε η ανθρωπότητα να χρησιμοποιεί το κάρβουνο, το πετρέλαιο για την ενέργεια και την παραγωγή μας, αλλάζοντας το κλίμα. Ή όταν ο Αϊνστάιν ανακάλυψε την πυρηνική ενέργεια, δίνοντας μια τεράστια εξουσία που μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα στον άνθρωπο. Ή όταν ο Μάρκ Ζούκερμπεργκ ίδρυσε το Facebook, δίνοντας νέες εξουσίες συμμετοχής πολιτών, όπως είδαμε πρόσφατα στην Αίγυπτο και όχι μόνο. Και σε αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντήσει σήμερα η παιδεία. Στην αξιοποίηση της τεράστιας πληροφορίας, αλλά ακόμα περισσότερο και στα ηθικά διλήμματα που τίθενται από την εξέλιξη της γνώσης για την ανθρωπότητα. Την εξουσία που λέγεται γνώση, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, να την κάνουμε κοινοκτημοσύνη, να την κοινωνικοποιήσουμε, αλλά και να μπορεί και ο κάθε πολίτης να την αξιολογεί και να την χρησιμοποιεί για το συνολικό καλό. Και στη σημερινή οικονομική κρίση, ιδιαίτερα στη χώρα μας, το ερώτημα που για μας είναι πώς αξιοποιούμε αυτή τη γνώση, τη συσσωρευμένη της ανθρωπότητας, αλλά και τη δικιά μας τοπική, περιφερειακή, εθνική γνώση, για να κάνουμε την κοινωνία πιο ανθρώπινη, μια ανάπτυξη που να σέβεται το περιβάλλον, να αξιοποιεί τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα σε μια παγκόσμια οικονομία, να μας δώσει το προβάδισμα σε αγορές, τα ελληνικά προϊόντα, και να αναδεικνύει ό,τι καλύτερο έχει η Ελλάδα και ο Ελληνισμός. Γι' αυτό προωθούμε ένα νέο μοντέλο οικονομίας με έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη, στηρίζουμε την πρωτοβουλία, την καινοτομία, τη δημιουργία, την επιχειρηματικότητα, απελευθερώνουμε κλειστά επαγγέλματα. Όλα αυτά όμως, για να είναι αποτελεσματικά, πρέπει να συνδέονται με μια δημιουργική στροφή ολόκληρης της κοινωνίας μας. Δική μας ευθύνη είναι πάνω απ' όλα αυτή την ευκαιρία να την έχουν όλοι οι πολίτες, την ευκαιρία παιδείας, γνώσης, διαβίου, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, ανεξάρτητα από το φύλο τους, ανεξάρτητα από το αν γεννήθηκαν σε μια ευκατάστατη ή σε μια φτωχή οικογένεια, ανεξάρτητα από το αν γεννήθηκαν και ζουν στην Αθήνα, σε ένα απομακρυσμένο χωριό μιας δύσβατης περιοχής της Ελλάδας. Πρώτο μέλημά μας είναι να αλλάξουμε την εκπαίδευση στη χώρα μας. Σημαίνει ότι η μάθηση ξεφεύγει και από τα γνωστά πλαίσια. Ότι μπορούμε σε όλη μας τη ζωή να έχουμε μορφές οργανωμένης
και συστηματικής στοχευμένης μάθησης, διαβίου, με πολλές μορφές. Είναι η παραδοσιακός τρόπος, τα θρανία του σχολείου ή του πανεπιστημίου, αλλά υπάρχουν πια και τόσες άλλες. Σε άλλες χώρες είναι οργανωμένες παρέες που διαβάζουν μαζί βιβλία. Αλλού είναι η επαναφορά στις αίθουσες των πανεπιστημίων, των ΤΕΗ, σε μια δεύτερη φάση της ζωής. Αλλού είναι η εξαποστάσεως, ακόμα και μέσω σήμερα διαδικτύου μάθηση. Πανεπιστήμια πια μπορεί κανείς να παρακολουθεί τους καλύτερους καθηγητές του κόσμου μέσα από το διαδίκτυο. Γίνεται κοινή κτήση, κοινοκτημοσύνη η γνώση, η παγκόσμια. Και εμείς προχωρούμε το ψηφιακό λύκειο, το ψηφιακό σχολείο, αλλά και το ψηφιακό πανεπιστήμιο, όπως και το ηλεκτρονικό βιβλίο. Αλλού θα είναι η εκπαίδευση ενδοϋπηρεσιακή, ενδοεργοστασιακή, κατάρτιση και μάθηση, αλλού θα είναι η αυτομόρφωση. Και αυτά όλα μπορούν να οργανώνονται όχι μόνο από τα γνωστά ιδρύματα, αλλά οι πάντες. Επειδή είσαστε εσείς φορείς συλλογικών και κοινωνικών φορέων, δεν υπάρχει φορέας που να μην μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα θα έλεγα και θα σας παρότρινα, οργανώστε, σκεφτείτε κάθε πρόβλημα και κάθε ανάγκη που έχει ο φορέας σας, τις νέες εξελίξεις, και σκεφτείτε πώς θα οργανώσετε τις δικές σας διαβίου δομές. Και βεβαίως, άκουσα από τους φορείς, υπάρχουν. ΓΕΣΕ, ΣΕΒ, κάνουν μια μεγάλη τέτοια προσπάθεια. Και μπράβο τους. Πρέπει όμως αυτό να διαπεράσει ολόκληρη την κοινωνία. Είτε είναι ο Δήμος, είτε είναι το Συνδικάτο, είτε είναι μια επιχείρηση, είτε είναι μεγάλες όπως η ΔΕΗ, μια κρατική υπηρεσία, ένα κόμμα, μια μη κυβερνητική οργάνωση, ένα ίδρυμα, μια τηλεόραση, ένα ραδιόφωνο. Και βέβαια και τα ίδια τα ιδρύματα τα εκπαιδευτικά πρέπει να αλλάξουν για να προσαρμοστούν σε αυτή τη διαβίου εκπαίδευση που σπανίζει στη χώρα μας. Είδατε τα ΕΗ, τα ΤΕΗ ή ακόμα και τα σχολεία μας στη γειτονιά να δίνουν μαθήματα για ενήλικες, για ομάδες πολιτών, για ανέργους, για μετεκπαιδεύσεις. Πολύ σπάνια και συνήθως με ατομική πρωτοβουλία εκείνων που θέλουν να μπουν σε ένα παραδοσιακό πρόγραμμα. Εγώ λοιπόν προτείνω να σκεφτεί ο κάθε φορέας πώς θα οργανώσει μαθήματα και δομές διαβίου εκπαίδευσης για τους ενδιαφερόμενους εντός και εκτός του φορέα του. Γιατί στη Θράκη, στην Ήπειρο ή στην Πελοπόννησο, μέσα από την νέα περιφέρεια, να μην οργανώσει το ΤΕΗ, το ΑΕΗ, μαθήματα για αγρότες, για επιχειρηματίες, για νέους ανέργους, για μετανάστες, ανάλογα με τις ανάγκες τους, μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους, μαζί με ανάλογες υπηρεσίες όπως είναι το ΟΑΕΔ. Δυστυχώς αυτή η παράδοση δεν υπάρχει και δεν υπήρχε, διότι είχαμε ένα σύστημα πελατειακού κρατισμού ή καπιταλισμού, όπως θέλετε να το ονομάσουμε. Αυτό τι δημιουργούσε? Δημιουργούσε το κλίμα και την πεποίθηση ότι δεν χρειάζεται τίποτα άλλο μετά το τυπικό πτυχίο από το μέσο. Η σχέση, παρά μόνο μια νέα σχέση, μια καλή σχέση με κάποιον στην εξουσία. Άρα η γνώση ήταν περιττή. Ή η συνεχής γνώση ήταν και ανούσια, χαμένος χρόνος. Και αυτό στέρισε τρομακτικά την ελληνική κοινωνία από ουσιαστική συνεχή διαβίου εκπαίδευση. Εμείς αλλάζουμε τις δομές, δίνουμε δυνατότητες, απελευθερώνουμε, περνάμε σε αξιοκρατικές λειτουργίες και αυτό θα δώσει νέα όθηση και στην εκπαίδευση και στη διαβίου παιδεία. Γιατί πρέπει να σπάσει αυτή η αντίληψη, πρέπει να απελευθερωθεί το λιμνάζον δυναμικό της χώρας μας και είναι πολύ μεγάλο. Και η διαβίου μάθηση μπορεί και θα συμβάλλει αποφασιστικά. Μπορεί να προσφέρει στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας σε πολλούς κρίσιμους τομείς. Σε άνεργους, σε γνώσεις και δεξιότητες. Στην κοινωνική συνοχή, στην άβληση των κοινωνικών ανισοτήτων. Σε νέες ευκαιρίες σε ανθρώπους. Δικαίωμα στη γνώση για όλους. Αλλά και τη δυνατότητα να εντοπίζουμε πιο σύνθετα προβλήματα, όπως είναι οι κοινωνικές αλληλεξαρτήσεις, ο σεβασμός απέναντι στις αξίες του πλουραλισμού, της αμοιβαίας κατανόησης, ειρήνης, σε μια κοινωνία, σε κοινωνίες πια που αντικειμενικά σε όλο τον κόσμο έχουν πολύ περισσότερους μετανάστες. Φίλες και φίλοι, με αυτόν τον τρόπο η ίδια η δημοκρατία, οι ίδιοι αποκεντρωμένοι φορείς της αυτοδιοίκησης μπορούν να ενδυναμωθούν, καθώς θα πρέπει να αποδυναμώνεται και να αποψηλώνεται η γραφειοκρατία και η παντοδυναμία του συγκεντρωτικού κρατικού μηχανισμού της χώρας μας. Συμβάλλοντας σε πρωτοβουλίες των πολιτών που θα είναι εκείνες που θα βοηθήσουν στις μεγάλες αλλαγές που κάνουμε για τη χώρα.
στην επίλυση προβλημάτων, αλλά και στη μεταφορά εξουσίας στον πολίτη. Τέλος, η διαβίωμάθηση θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του καθενός, της κάθε προσωπικότητας ξεχωριστά. Είναι αυτός ο λόγος που βρέθηκα εγώ εδώ σήμερα μαζί σας, πρώτα απ' όλα διότι πιστεύω στην διαβίωμάθηση και πάντα πίστευα σε αυτήν, αλλά και δεύτερον διότι πιστεύω ότι η αλλαγή στην παιδεία μέσα από μια φιλοσοφία που φέρνει η διαβίωμάθηση είναι και ο βασικός μοχλός σήμερα ακόμα περισσότερο και αύριο που θα μας επιτρέψει να αναπτύξουμε τις δικές μας ελληνικές αυτόχθονες δυνάμεις και ποτέ πια να μην χρειαστεί να είμαστε μια χώρα που θα χρειαστεί δάνειες δυνάμεις. Να μπορούμε απελευθερωμένα να ορίζουμε εμείς την δικιά μας ελληνική πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.